Ένα από τα καινούργια αφηγήματα είναι η υποτιθέμενη δεξιά, ακροδεξιά στροφή της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Πότε βρήκε να τα πει τώρα? Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει δύο ΙΟΝΕΔ διωτείας και λέει ότι στο γράμμα Κωστοβίτση νίκησε η Ελλάδα. Στον εμφύλιο δηλαδή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ο ίδιος την περασμένη εβδομάδα. Είναι σημερινό. Κύριε Πουλακίδα, δείξτε την άδεια, κύριε οικονόμου. Τα κόμματα. Δείξτε τη φωτογραφία. Τα κόμματα. Κάπου για το γράμμα και το Βίτσι. Τα κόμματα. Εδώ η ίδια η κυβέρνηση είναι δικαστική. Όταν λέει εμείς ή εσείς ή αυτή, τι σημαίνει? Το δείχνω, αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το είπα και το πρωί. Αν έγινε αυτό που λέει εδώ από την ΟΝΕΔ, είναι λάθος. Τι να κάνουμε τώρα? Προφανώς και είναι λάθος. Εγώ ίδιος ως πρόεδρος της ΟΝΕΔ πριν από χρόνια, mm-hmm, είχα προβεί σε κινήσεις, mm-hmm, καταλογισμού ευθυνών, διαγραφές, μάλιστα, σε περιπτώσεις τέτοιων ακραίων παρεκκλήσεων. Αλλά, ξαναλέω, γνωριζόμαστε στην Ελλάδα. Γνωριζόμαστε. Mm-hmm. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κεντρός πολιτικός. Δηλαδή, ποιος, mm-hmm, θα πει το αντίθετο? Εντάξει, δεν πάει να πεις ακροδεξιό του Μητσοτάκη, τώρα δεν τρελαθούμε. Και είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα στα Νέα. Είπε ότι αυτές οι διακρίσεις δεξιά-αριστερά, mm-hmm, έχουν αρχίσει να χάνουν σε κάποιο βαθμό το νόημά τους.